Επιγραμματικά λοιπόν, γιατί πιάσαμε αρκετά την κουβέντα, χίλια συγγνώμη, αλλά είναι πάρα πολλά και με τις ερωτήσεις λυπάμαι που σας έχω φάει πολύ χρόνο. Επιγραμματικά λοιπόν για διαφορική διάγνωση, βλέπουμε εδώ και αυτά επειδή θα υπάρχουν πιθανότατα θα δοθούν, άρα δεν θα χρειάζεται να τα διαβάζω ένα-ένα, να τα έχουμε στο μυαλό μας, ένας κνισμός στα γεννητικά όργανα, τι πρέπει να μας βάλει στο μυαλό, υπόχρωμες βλάβες επίσης, λεύκη μετατραυματική μεταφλεγμονώδη σκληροατροφικός λιχίνας, αντίθετα καφέ βλάβες, να σκεφτούμε σαν πιο συχνές αυτές τις καταστάσεις, ειδικά εφηλίδες και σπήλους που πρέπει να τους έχουμε υπόψη μας. Ερυθυματώδεις βλάβες, δηλαδή κόκκινες βλάβες, κυρίως η μπαλανίτιδα του ζουν, πολλές φορές ο σκληροτροφικός και το φαρμακογενές. Φλικτενώδεις, δηλαδή μικρά φλικτενίδια, θα πάμε σε μια θυλακίτιδα, καντιντίεση ή έναν εκμολυσμένο έρπιτα. Ερυθυματολεπιδώδεις, δηλαδή κοκκινίλα με λεπάκι επάνω, κλασικά η ψωρίαση και το έξεμα. Φυσικά η καντιντίαση, το ερύθρασμα. Και βέβαια αυτές οι δύο που πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη, όπως και η εξωματική παζέ. Διαβρώσεις από απλό τραυματισμό μέχρι όλα τα άλλα που είπαμε, δηλαδή σκληροατροφικό, ερυθροπλασία, πέμφυγα ή σύφυλλη, επίμονη διάβρωση. Ελκωτικές, πάλι παρόμοιες καταστάσεις. Διάβρωση με έλκωση, ξέρετε, είναι παρόμοια. Η διάβρωση είναι επιφανειακή, η έλκωση είναι λίγο πιο βαθιά. Αλλά αυτά είναι θεωρητικά, είναι παρόμοιες βλάβες, γι' αυτό συνήθως έχουμε τις ίδιες πάνω κάτω περιπτώσεις διαφορικής διάγνωσης. Μικροβλατίδες, δηλαδή μικρές σκληρές βλάβες, θα σκεφτούμε με το χρώμα του δέρματος, κυρίως κονδυλώματα, μαργαριτατοειδείς, μολυσματική τέρμηθο και μυρμικίες, λιγότερο τις υπόλοιπες, εξάλλου είναι αρκετά πιο σπάνιες. Μικροβλατίδες όμως με χρώμα, πάμε σε σπήλους, σε κοκκιώματα, αρκετά συχνά στα γεννητικά όργανα μετά από τσίμπημα ή μετά από ψώρα. Μυρμικές επίσης, μπομπενοειδή βλατίδωση και αυτές είναι πιο σπάνιες, ο πορφυρικός λιχίνας, το δακτυλιοειδές και το δερματοίνωμα. Και βεβαίως αν έχουμε ερύθυμα και είδημα, θα σκεφτούμε ένα τραύμα, μια κνίδωση, συχνά εντοπίζεται στα γεννητικά όργανα, ειδικά του άντρα, κνίδωση εξεπαφής από προφυλακτικά, έχει αναφερθεί. Το ερυσίπελας και η κυταρίτιδα, το λέμφωμα σπανιότατο αλλά εξαιρετικά μόνο διάγνωση ιστολογική έτσι και η σύφυλλη βέβαια. Και για να τελειώσουμε θα έλεγα ότι βασική φιλοσοφία πριν καταλήξουμε ότι αυτό είναι ένα απλό δερματικό ή εν πάση περιπτώσει μια δερματική πάθηση είναι να αποκλείσουμε μια σεξουαλικώς μεταδιδόμενη πάθηση, είναι πολύ σημαντικό για πολλούς λόγους, μια ουρολογική πάθηση που δεν είναι της αρμοδιότητάς μας ή ο κίνδυνος να έχουμε κάποιο καρκίνο και αυτό φυσικά πάρα πολύ σημαντικό. Είναι γνωστό ότι πολλές παθήσεις στα αντρικά γεννητικά όργανα συνδέονται με δυσλειτουργία της πόστης και αυτό το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς και γι' αυτό και συζητιέται η αξία της περιτομής. Και βέβαια εδώ υπάρχουν οι απόψεις υπέρ και κατά. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι θεωρείται ότι η περιτομή μειώνει την πιθανότητα καρκίνου του πέους, μειώνει του κίνδυνου καρκίνου της μήτρας εξαιτίας του ότι είναι λιγότερο ευπρόσβλητη, λένε οι περιτετημένοι, σε προσβολή από HPV ιούς, προστατεύει μερικές φορές από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα και μειώνει τον κίνδυνο φλεγμονωδών δερματοπαθειών. Είδαμε ότι η βαλανίδια του ζουν σπανιότατα, σχεδόν ποτέ δεν εμφανίζεται σε περιπτώσεις. Και η HIV, ακριβώς αυτό λέμε, ότι με τα δύο αυτά παίζουν πολύ σημαντικά. Και τελειώνοντας, αυτά που πάντα λέμε, τίποτα δεν γίνεται αν δεν αφιερώσεις κάποιο χρόνο να μιλήσεις με τον ασθενή σου. Το ιστορικό το παραμελούμε δυστυχώς ή ευτυχώς είναι εκ των όνων κάνευ. Πρέπει να κάνουμε μια επισκόπηση σε όλο το δέρμα και όχι να περιοριστούμε μόνο σε αυτό που μας δείχνει. Πρέπει να δούμε και άλλα αν υποψιαζόμαστε κάποια πράγματα. Είπαμε για την περίπτωση πέμφυγας που μπορούμε να δούμε και το στοματικό βλενογόνο. Να μην δίνουμε στα καλά καθούμενα εκατομμύρια εξετάσεων. Έρχονται, ας πούμε, έχει μια βαλανοπροστήτητα και μου φέρει μια γενική αίματος. Τι να την κάνω, παιδιά, τη γενική αίματος. Και τρανσαμινάσες. Έλεος. Χωρίς λόγο, χωρίς να σκεφτόμαστε κάτι. Ας μην βάζουμε τώρα να κάνουν εξετάσεις οι άνθρωποι στα καλά καθούμενα. Αμαρτία από το Θεό. Εμείς έχουμε σημαντική βοήθεια από δύσκολες εξετάσεις, κυρίως βιοψία και ανοσολογικό έλεγχο. Και βέβαια διαγνώσεις ό,τι γνωρίζεις. Πάθηση που δεν την ξέρεις. Πώς θα τη βάλεις διάγνωση. Άρα, όσα περισσότερα ξέρουμε,
τόσο λιγότερες πιθανότητες έχουμε να κάνουμε λάθος στη διάγνωση. Δεν μπορεί να διαγνώσει κάτι που δεν το ξέρεις. Νομίζω ότι γι' αυτό το σκοπό έχουν και τα φροντιστήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη για το χρόνο. Πριν τις ερωτήσεις, μάλλον θα ήθελα να πω ότι μία πρόσκληση στην εκπαιδευτική, την καινούρια πλατφόρμα που κάνει το ΙΜΟΠ, να μπορέσουμε να στήσουμε, μια που είμαστε και γείτονες στα γραφεία μας, να στήσουμε μία εγκυκλοπαίδεια για ουρολόγους που είναι απλώς φωτογραφίες μαζί με αυτά που είπατε σε στυλ κάρτας, για να μπορούν να προστρέχουν οι ουρολόγοι με τα βασικά πράγματα από την ομιλία σας και λίγο για να υπάρχει μια αίσθηση. Ό,τι μπορώ. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Πρόσκληση πάντα είναι αποδεκτή. Παρακαλώ. Δύο ερωτήσεις πολύ σύντομες. Η κρέμα, η αντιμυκητιασική, να έχει κορτιζόνη ή όχι? Ναι. Εάν υπάρχει έντονη φλεγμονή και ξέρουμε ότι είναι, είπαμε πολύ συχνά, το έξεμα. Σαφέστατα, μιλάμε μόνο για μυκητίες. Όταν διαγνώσουμε ότι είναι μυκητίες. Είμαστε σίγουροι ότι είναι κάντιτα. Δεν απαγορεύεται, αν είναι έντονα φλεγμονώδης οι βλάβες, να βάλει κανένας για 2-3 μέρες μεικτή. Όχι και ένα κόμ. Όχι και ένα κόμ. Ο λόγος δεν έχει μόνο αντιμυκητιακό και κορτιζόνη, έχει και νεομυκίνη. Νεομυκίνη έχει φύγει από τη θεραπευτική δερματολογία τοπική χρήση πριν ξεκινήσω ειδικότητα, δηλαδή προαμνημονεύτων ετών. Τουλάχιστον πριν από το 70 έχει σταματήσει να χρησιμοποιείται η νεομυκίνη τοπικά. Λοιπόν, δεν έχω τίποτα με την εταιρεία, αλλά έλεος. Δεν χρησιμοποιείται η νεομυκίνη τοπικά. Άλλο μεικτό σκεύασμα υδροκορτιζόνη με αντιμυκητιακό ή κορτιζόνη, εν πάση περιπτώσει άλλη. Ποια είναι τα πιο γνωστά? Συνήθως είναι η τραβοκόρτου που χρησιμοποιούμε. Αυτή είναι η πιο. Η φουγκοράλ είναι σκέτη αντιμυκητιακή. Μιλάμε για μεικτό. Και η πιο συχνή είναι η τραβοκόρτου. Και κάποια άλλα αντίγραφα ακόμα. Μόνο αν έχει φλεγμονή. Αν έχει. Αλλιώς το αποφεύγουμε. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Μόνο αν είναι έντονη η φλεγμονή και η φαγούρα για 1-2 μέρες και μετά θα σταματήσει. Η πιο κλασική που χρησιμοποιούν οι ουρολόγοι είναι σε σελεστοντέρ με γκαραμισίν για οτιδήποτε βλέπουμε. Όχι. Καταρχάς η γκαραμισίν δεν δρά επάνω στους μύκητες. Δεν είναι αντιμικροβιακή. Η δε σελεστοντέρ είναι αρκετά ισχυρό στεροειδές που έχει αντικατασταθεί από τα ανεότερα, τα οποία έχουν την ίδια δράση, λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Σελεστοντέρμ είναι παλιάς γενιάς κορτιζονούχο. Προτιμάται να είναι τα πιο καινούργια, όπως είναι η Ελοκόν ή η Ατβαντάμ, που είναι η ίδια δραστικότητα, λιγότερο ανεπιθύμητες ενέργειες. Λίγο να συνεχίσω. Ναι. Επειδή τις περισσότερες φορές ή κάποιες φορές υπάρχει και φλεγμονή από κοινούς κόκκους. Μάλιστα. Είναι σωστό σελεστοντέρμ β με γκαραμισίν συν αντιμυκητιασική? Όχι, θα έλεγα, γιατί αν κάνει ένα μπάνιο με υπερμαγκανικό κάλιο κάθε μέρα μία φορά, τους κοινούς κόκκους τους έχει καθαρίσει. Και δεν έχει λόγο να βάλει 3 φάρμακα ταυτόχρονα. Κοινοί κόκκοι με ένα μπανάκι με υπερμαγκανικό κάλιο. Πώς εννοείτε λίγο το μπάνιο? Είναι 0,1, υπάρχουν έτοιμα σκονάκια, φακελάκια με μια σκόνη που είναι υπερμαγκανικό κάλιο, είναι λίτρο. Πάμε και φθηνά. Σκονάκι. Πάμε φθηνά. Ένα λίτρο και χλιαρό νερό ανακατώνουμε πάρα πολύ καλά και κάνουμε 5 λεπτά πεόλουτρο. Και πάει άριστα. Κάτι ακόμη. Το Μοβ. Αναφέρατε. Μοβ. Το αναφέρατε, αλλά θέλω να το ξαναπείτε, είναι δυνατόν. Το χαμομήλι, αν το πούμε να κάνει μπάνιο με χαμομήλι, δεν θα μας πούνε ότι δεν είμαστε καλοί επιστήμονες. Συμφωνείτε? Όχι, βεβαίως. Στεγνώνει και είναι καλό μαλακτικό. Δεν είναι αντισηπτικό τόσο όσο το υπερμαγκανικό και το βορικό. Αλλά είναι μαλακτικό άριστο. Και η τελευταία ερώτηση. Ναι. Η μετάδοση στον έρπη των γεννητικών οργάνων. Εκτός από τη φάση που είναι οι φυσαλίδες και είναι εμφανές ότι θα έχουμε μετάδοση. Πριν ή μετά, όταν θα γίνουν εφελκίδες, είναι πάλι περίοδος που μπορεί να μεταδοθεί? Ευχαριστώ. Πριν, ναι. Θεωρείται ότι ίσως και 24 και 48 ώρες πριν από την εμφάνιση του εξανθήματος, πιθανώς υπάρχει πιθανότητα μολύνσεως. Για τις 24 ώρες σχεδόν είναι σίγουρη. Για τις 48 το μιλάμε πριν από την εμφάνιση. Το μετά την εφελκιδοποίηση θεωρείται ότι δεν είναι μεταδοτικός. Αυτό όμως είναι θεωρείται. Γιατί έχει βρεθεί και 15 μέρες μετά να υπάρχει ιός, αλλά είναι πολύ σπάνιο. Θεωρητικά μετά την εφελκιδοποίηση είναι στήρο. Παρακαλώ. Μία ερώτηση όσον αφορά την υγρασία στην περιοχή, η οποία είναι αναπόφευκτη, λόγω του ότι υπάρχει ούρηση.
Θεωρώ ότι ίσως θα πρέπει να επανεκπαιδεύσουμε ή να τονίσουμε στον ασθενή ότι δεν φτάνει μόνο να βάζει το σκεύασμα, αλλά θα πρέπει να φροντίζει να αλλάξει και τρόπο ούρησης, ώστε να μην περισσεύουν ούρα στην περιοχή. Ακριβώς. Γιατί νομίζω ότι ο υπαριθμόν ένας σύμμαχος της μυκητίας είναι η υγρασία και των άλλων φλεγμόνων. Συμφωνώ απόλυτα και αυτό είναι απόλυτα σωστό. Θέλει να είναι στεγνή η περιοχή όσο μπορεί. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.